Θεσσαλονίκη στην Ελένη Ιατρού. Θα συνεχίσουμε, παιδιά, να δούμε το σεισμό που έχουμε εκεί, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Ελένη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Πριν από λίγο κουνηθήκαμε για τα καλά στη Θεσσαλονίκη. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρισκόμαστε εμείς και πρέπει να σας πω ότι εγώ που καθόμουν και μέσα στο αυτοκίνητο, κοιτούσα δεξιά και αριστερά που σκουνάει το αυτοκίνητο. Στο δεύτερο όροφο του κτηρίου διοίκησης, στο εξωτερικό που βρισκόμαστε, τρίζαν τα τζάμια μας, είπαν όσοι βρισκόντουσαν μέσα. Κάποιοι άλλοι που ήταν στον τέταρτο όροφο μας είπαν, νομίζαμε ότι θα αποκολληθεί το συγκεκριμένο γραφείο από το υπόλοιπο σπίτι. Ήταν ένας καλός σεισμός, βέβαια, να μην τρομάξουμε τον κόσμο. Βλέπουμε και εμείς πολλά μηνύματα, Ελένη. Εδώ και ένα λεπτό. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Η Θεσσαλονίκη κουνήθηκε καλά σήμερα, μπορούμε να πούμε. Πάντως δεν έχεις αυτή την ώρα κάποια εικόνα για το αν έγινε καμιά ζημιά ή οτιδήποτε άλλο? Δεν θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο. Όχι, δεν νομίζω. Δεν ήταν τέτοιου μεγέθους πια σεισμός, αλλά να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο, να συλλέξουμε και να δούμε το μέγεθος και το επίκεντρο. Αισθητό σε διάφορες περιοχές, σας προβάλλτα, λέει ένας φίλος. Δυτική Θεσσαλονίκη. Δυτική Θεσσαλονίκη. Έγινε αυτό προφανώς προς την Ανατολική Θεσσαλονίκη ήταν το επίκεντρο. Ανατολική, λες. Προφανώς για να έχει να κάνει με ασπροβάλλτα. Ναι. Καλώς. Περιμένουμε τώρα, θα μας δώσει και τα στοιχεία το γεωδυναμικό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι νότερο έχεις. Ναι, πάρε τις υπηρεσίες εκεί να δούμε αν έχω καμιά εικόνα.